φθινόπωρο. Καθώς το κρύο δυναμώνει και οι ανάγκες των φτωχών αυξάνουν, στην εκκλησία ακούμε αναγνώσματα που διδάσκουν παραστατικά για τη μεγάλη αρετή της αγάπης και με ωραία παραδείγματα αποβλέπουν στην έμπρακτη καλλιέργειά της. Στις 30 Οκτωβρίου 1966, τελευταία Κυριακή του μηνός, το Ευαγγέλιο μιλούσε για τη γνωστή παραβολή του άσπλαχνου πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου που πέθαινε από την πείνα. Ποιος από τους δύο είχε ανάγκη βοηθείας? Ο φτωχός βέβαια, θα πείτε. Ο ιεροκήρυκας όμως της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κανδιώτης, που κηρύττει στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, μας ευνηδιάζει, λέγοντας ότι ο πλούσιος είναι αυτός που ζητάει βοήθεια, και στρέφει εκεί την προσοχή μας. Και για να επικρατήσει ησυχία, τον ακούμε να παρακαλεί τους επιτρόπους να σταματήσει η περιφορά του δίσκου. Κάποιος, αγαπητοί μου, κάποιος κινδυνεύει. Βοήθεια φωνάσει. Δεν έχετε αυτιά για να ακούσετε τη φωνή αυτή? Δεν έχετε καρδιά για να αισθανθείτε? Κάποιος κινδυνεύει, επαναλαμβάνω, φωνάζει βοήθεια. Μα ούτε εγώ, ούτε όλοι εσείς που είστε εδώ μέσα στην εκκλησία, εάν τρέξουμε, δεν θα μπορέσουμε να του προσφέρουμε καμία βοήθεια. Όχι μόνο εμείς εδώ πέρα που είμαστε στην εκκλησία μέσα, αλλά και αυτοί οι Άγιοι που είναι πάνω στις εικόνες, αν ζωντανέψουνε και τρέξουνε να τον βοηθήσουν, και αυτοί θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Κάποιος κινδυνεύει, βοήθεια φωνάζει. Η φωνή του έρχεται πολύ μακριά. Η φωνή του έρχεται από τον Άδη. Η φωνή του έρχεται από την κόλαση. Ασύρματος που μεταφέρει τη φωνή αυτή, την αγωνιώδη φωνή, η οποία καλεί εις βοήθεια, τη μεταφέρει ο ασύρματος, ο δε ασύρματος, ο οποίος όπως στον ασύρματο έρχεται η φωνή από μακριά μέρη και τρέχουν για να σώσουν τους ανθρώπους που παλεύουν με τα άγρια κύματα, έτσι ακριβώς έρχεται μέσα από την κόλαση, από τον Άδη μέσα η φωνή αυτή, και τη φωνή αυτή, λέγω, την μεταδίδει ο ασύρματος. Ο δε ασύρματος είναι το ιερόν Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Κινδυνεύει κάποιος. Και αυτός είναι ο πλούσιος, τον οποίον ζωγραφίζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις την σημερινή του παραβολή. Μα, μες την, παλεύει με τα άγρια κύματα της κολάσεως. Είναι μέσα στην καρδιά της κολάσεως. Μα γιατί, τι κακό έκανε? Σκότωσε, εμίχευτε, επόρνευσε, διέπραξε αμαρτήματα μεγάλα. Ούτε σκότωσε, ούτε εμίχευσε, ούτε επόρνευσε. Αλλά τότε γιατί? Διότι παραπάνω και από την πορνεία και από τη μοιχεία και από κάθε άλλο αμάρτημα, περισσότερο και αυτό θέλει σήμερα το Ευαγγέλιο μας να στιγματίσει, περισσότερο από όλα αυτά τα αμαρτήματα, φοβερότερο στα μάτια του Θεού είναι η ασπλαχνία. Υπήρξε άσπλαχνος. Δεν έκανε ποτέ έλεος στην ζωή του. Δι' αυτό τώρα βρίσκεται μέσα στην κόλαση και παλεύει με τα φρισμένα κύματα της κολάσεως και εκπέμπει εκεί αγωνιώδη την φωνή και καλεί πάντας εις βοήθεια. Βοήθεια φωνάς. Φωνάς, Πάτερ. Ποιο λέγει Πάτερ? Τον Αβραάμ. Πάτερ, ελέησόν με, βοήθησόν με, λέει. Στείλε το Λάζαρο να βρέξει το άκρο του δακτύλου του για να με δροσίσει μέσα στην κάμινον, διότι φλέγομαι. Και ο Αβραάμ τι το απαντά? Εδώ στον κόσμο απείλαψες όλα τα αγαθά, ενώ ο Λάζαρος απείλαψε όλα τα κακά. Έπειτα δεν υπάρχει γέφυρα για να ενώσει κόλαση και παράδεισο. Είναι χάσμα μέγα που χωρίζει τους δύο αυτούς κόσμους. Πάτερ Αβραάμ, στείλε τουλάχιστον τον Λάζαρό σου κάτω στον κόσμο για να ειδοποιήσει τους συγγενείς μου, για να ειδοποιήσει τα πέντε αδέρφια μου ότι υποφέρω. Διαλάβουν και αυτοί τα μέτρα τους για να μην έρθουν στον τόπο τούτο της βασάνου. Απαντά ο Αβραάμ, έχουν προφήτες και τον Μωυσέα. Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ, εάν της, λέει, αναστεί εκ νεκρών, εάν σηκωθεί της εκ νεκρών, θα τον πιστέψουν. Και ο Αβραάμ απαντά, εάν, λέει, της γραφής, εάν τον προφητών ούκ ακούσει, ουδέα της εκ νεκρών αναστεί ακούσονται. Αδελφοί μου,
Δεν θέλω, ούτε έχω καιρό, ούτε θέλω να σας κουράσω επάνω στην παραβολή αυτή. Αλλά επιθυμώ από όλη αυτή την παραβολή να προσέξω με την φωνή αυτή την αγωνιώδη, την οποία εκπέμπει ο άσπρωχνος πλούσιος. Όχι μια φορά, αλλά τρεις φορές κατ' επανάληψη καλεί τον Αβραάμ εις βοήθεια. Τον λέγει πατέρα. Αλλά ο Αβραάμ δεν είναι κανένας κοσμικός άνθρωπος που κολακεύεται από τα κοπλιμέντα. Όχι, ο Αβραάμ δεν ακούει τον πλούσιον αυτόν. Φαίνεται να κλείει τα αυτιά του. Γιατί άραγε. Πατέρα το ονομάζει. Και είτο πράγματι, όχι απλώς πατέρας του Αβραάμ, αλλά είτο πατριάρχης. Ήταν ρίζα εκ της οποίας εξήλθε ολόκληρον το Ιουδαϊκό έθνος. Αλλά εννοείται ο πατέρας όλων του Ιουδαϊκού λαού, ενώ τον πατριάρχης εν τούτης δεν θέλει, στενοχωριέται να τον ονομάζει ο πλούσιος πατέρα. Γιατί άραγε. Όπως ένας πατέρας που έχει παιδιά διαφθαρμένα και άσωτα και εγκληματικά, που τον ατιμάζουν εδώ κάτω στον κόσμο, δεν θέλει να τον ονομάζουν πατέρα, διότι τον παιδιών η ατιμία του πατρός, η ατιμία, κατά παρόμοιον τρόπον και ο πατριάρχης στενοχωριέται που τον ονομάζει ο πλούσιος πατέρα, διότι ο Αβραάμ δεν έζησε στον κόσμο εδώ κάτω όπως έζησε ο άσπρωχνος πλούσιος. Ήταν ο αντίθετος. Έζησε μια ζωή πολύ διαφορετική από ό,τι έζησε ο άσπλαχνος. Για να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, θα δούμε ότι ο Αβραάμ διακρίνεται ο κατεξοχήν, όχι μόνο για τη μεγάλη του πίστη στο Θεό, αλλά διακρίνεται ακόμη για την παραμοιώδη φιλοξενία του. Εν δεύτερον, λέγουμε ότι έτυχε αυτός ο άνθρωπος αβραμιαίας φιλοξενίας. Ο Αβραάμ, το υπόδειγμα της φιλοξενίας. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ξενοδοχεία πολυτελείας. Σε μια εποχή κατά την οποία είναι αγάπη των σπάνιων πράγμα. Σε μια εποχή κατά την οποία ο ξένος κοιμάται έξω στα χωράφια και μέσα στις σπηλιές. Σε μια εποχή τέτοια άσπραχνων εποχή, ο Αβραάμ έδειξε μια αγάπη υφρεβαίνουσα τα μέτρα της εποχής εκείνης. Ο Αβραάμ έκανε το σπίτι του, ναι, έκανε το σπίτι του ξενοδοχείο. Χάνει το έκανε το σπίτι του. Και είχε τέτοια μεγάλη διάθεση να φιλοξενεί, ώστε όπως ο κυνηγός βγαίνει πρωί-πρωί και μες στα δάση κυνηγά τα θυράματά του, έτσι και ο Αβραάμ ήταν κυνηγός της αγάπης. Έβγαινε στους δρόμους, στα σοκάκια, στις πλατείες, τη νύχτα, να μαζέψει όλους τους ξένους, αδιαφορώντας εάν ο ξένος αυτός τίνος έθνους ή το τίνος καταγωγής, και τους μάζευε όλους μες στο σπίτι και τους φιλοξενούσε και τους προσέφερε την αγάπη του. Μάλιστα, μια μέρα, λέγει η γραφή, ότι ήρθαν στο σπίτι του, στη σκηνή του, τρεις νέοι, ωραιότατοι νέοι. Έλαμπε το πρόσωπό του. Δεν έβρικαν φιλοξενία πουθενά, αλλά ο Αβραάμ ίνιξε το σπίτι του και σε φιλοξένησε. Οι τρεις αυτοί νέοι δεν ήσαν απλώς άνθρωποι, αλλά ήσαν οι άγγελοι απεσταλμένοι του Θεού, για να αναγγείλουν εις τον Αβραάμ το ευχάριστο γεγονός ότι η γραία σύζυγός του η Σάρα θα γεννήσει ιόν, ακόμη δε να τον διοποιήσουν ότι θα βρέξει Σόδωμα και Γόμορα πυρ και θείον να κατακαύσει τας πόλης. Αβραάμ λοιπόν ήταν φιλόξενος. Ποια σχέση έχει ο πλούσιος της παραβολής σήμερα με τον Αβραάμ? Εκείνος φιλόξενος, αυτός αφιλόξενος. Εκείνος φιλέσπραχνος, αυτός άσπραχνος. Εκείνος εγκύριζε στους δρόμους να μαζέψει τους ακάτιδες, τους αρρώστους, να τους φιλοξενήσει, και αυτός ποτέ του δεν άνοιξε το σπίτι του, να ανοίξει το σπίτι του, το μεγαλό του, να λερώσουν τα χαλιά του, να λερώσουν τα μάρμαρα. Η πτωχή τον είχε το Λάζαρο απ' έξω. Τον έκαιγε ο ήλιος, τον επάγωνε το χιόνι. Δεν άνοιγε ποτέ του το σπίτι του, αλλά ο ταλέπορος, ο Λάζαρος, έκανε υπομονή όβιον και υπέφερε όλη αυτή τη δοκιμασία και ζούσε σαν το σπουργίτη. Και περίμενε να ανοίξουν τα παράθυρα του σπιτιού του μεγάλου του πλουσίου, περίμενε να τεινάξει τα τραπεζομάντιλα, οι πιέτριες, για να σαλιώσει το δάχτυλό του, να σαλιώσει ναι το δάχτυλό του, για να μαζέψει τα ψίχουλα που έπεφταν πάνω στα μαρμάρινα σκαλιά. Δεν είχε λοιπόν καμία σχέση ο πλούσιος της παραβολής με τον Αβραάμ, τον φιλόξενο και τον Λεήμωνα. Δι' αυτό και η λέξη πάτερ τον στενοχωρεί. Εάν με λες πατέρα, πού είναι η ομοιότης μεταξύ εμού και σου? Αλλά αγαπητοί μου, στυλιτεύουμε τη διαγωγή αυτού του πλουσίου. Λέγουμε ότι ο Αβραάμ δικαίως έκλεισε τα αυτιά του για να μην ακούσει την φωνή αυτή, την αγωνιώδη φωνή του άλλου. Αυτά αγαπητοί μου προαρμόζουν και σε εμάς. Δεν αρμόζουν μόνο εις τον άσπραχνο πλούσιο, και σε εμάς αρμόζουν. Γιατί? Διότι και εμείς αγαπητοί, τι κάνουμε? Και εμείς ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία.
και ονομάζομαι όπως ο Ιουδαίος αυτός ο άσπραχνος. Ονόμαζε τον Αβραάμ πατέρα και καφράτωγε τον Αβραάμ και νόμιζε ότι το όνομα αυτό θα τον σώσει. Έτσι και εμείς εδώ στην Εκκλησία ερχόμαστε και ονομάζομαι τους Αγίους Πατέρες. Διευχών του Οσίου ημών Πατρός Αντωνίου. Διευχών των Οσίου ημών Πατρός Ευθυμίου. Διευχών των Οσίων των Μεγάλων Πατέρων και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου Γρηγορίου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Πατέρες είναι. Πατέρας μας είναι εδώ τη γειτονιά, στην ορία Σολοκύρου. Πατέρας, φιλόστρογος πατέρας είναι ο Άγιος Παντελήμωνας. Άγιος Παντελήμων ονομάζει. Ναι, πατέρας είναι. Αλλά εσύ που είσαι παιδί του, εσύ που ανήκει στην οικογένεια αυτή, δεν πρέπει να έχεις τα γνωρίσματα τα οποία έχει ο πατήρ, ο Άγιος Παντελήμων. Εκείνος ήταν όλος αγάπη. Εάν εσύ δεν έχεις αγάπη, τότε δεν έχεις καμία ομοιότητα. Μεταξύ σου και του Αγίου Παντελήμων δεν υπάρχει καμία σχέση. Ως δεν αρκεί μόνο να λέμε πατέρας, αλλά πρέπει και εμείς να ομοιάσουμε ενός γνήσια τέκνα με τα σαρετά τα οποία είχαν οι Άγιοι Πατέρες. Ακόμη δε περισσότερο, μπαίνουμε εδώ στην Εκκλησία και δεν ζητούμε μόνο την βοήθεια των Αγίων και των Οσίων και των Μαρτύρων, αλλά φτάνουμε μέχρι του σημείου, προσέξτε, προλίγου τι είπαμε. Δεν ονομάζουμε μόνο τον Άγιο Αντώνιο πατέρα μας, ούτε τον Άγιο Ευθύμιο πατέρα μας, ούτε τον Άγιο Νικόλο πατέρα μας, ούτε τους πατέρας μας, και ας μην έχουν καμία ομοιότητα με αυτούς, αλλά τολμούμε ακόμα, τολμούμε να βάλουμε στο στόμα και τι ονομάζουμε. Για να το σκεφτείτε, μόνο αυτό να πάρετε να ζυγιστείτε, φτάνει. Φτάνει, πρέπει να ανοίξει η γη να μας καταπεί. Ανέστητοι όμως είμαστε, ανέστητοι όπως είμαστε, δεν τα νιώσαμε τα λόγια αυτά. Τολμάμε εδώ πέρα όλοι μας, αυτά τα σκουλή και τα βρωμά και τα απέθεια, που είμαστε βουτημένοι μέσα στην ατιμία και στην διαφθορά και στην αμαρτία και στην ακολασία, τολμάμε εμείς και ερχόμαστε εδώ πέρα στο στόμα και ανοίγουμε τα χείλη μας, τα στόματά μας, παπάδες, διάκοι, ψαλτάδες και φέρνουμε στο χέρι και τι λέμε. Ποιον λέμε? Δεν λέμε πλέον πατέρα τον Αβραάμ, δεν λέμε πλέον πατέρα τον Άγιον Αντώνιο κλπ. Λέμε ποιον λέμε? Πατέρα ποιον? Τον Θεό τον Παντοδύναμο. Πάτερ ημών προλίγου, πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Το Θεό το ονομάζουμε πατέρα. Και με τη λέξη αυτή, τι θέλουμε να δείξουμε? Ότι ο Θεός είναι όπως ο πατέρας. Κανένας πατέρας δεν αγάπησε το παιδί του όπως ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Πρέπει να είναι κανείς πατέρας να νιώσει τη στοργή που έχει στα παιδιά του. Πατέρας είναι ο Θεός. Και δεν λέει απλώς, δεν λέει απλώς πατέρα μου. Προσέξτε τι λέει. Δεν λέει απλώς πατέρα μου. Δεν λέει το πάτερ ημών, πατέρα μου. Διότι δεν είναι δικό σου μόνο πατέρας. Πάτερ ημών είναι όλοι μας είμαστε. Όλα τα εκατομμύρια των πιστών είναι μια οικογένεια που έχει πατέρα των Θεών. Πάτερ με το πάτερ δεικνύει την αγάπη. Με το ημών δεικνύει ότι είναι πατέρας ολοκλήρου της ανθρωπότητος όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Και με τον ουρανή, γιατί λέει, πάτερ ημών ουρανή, τάχασες εδώ στη γη, παντού είναι ο Θεός. Όπως ο αέρας διεισδύει παντού, και αέρας μπαίνει στα παράθυρα, και αέρας μπαίνει στη φυλακή, και αέρας μπαίνει στα κάτεργα, και αέρας μπαίνει στις σπηλιές, καλύπτει ολόκληρον τη γη ο αέρας, κατά παρόμοιον τρόπο και ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γιατί λοιπόν λέει ο ουρανής, το λέει για να μην είμαστε εδώ στον κόσμο σαν τα στρίδια διαρκώς κολλημένοι, αλλά να έχουμε το πνεύμα μας στο νου άνοσκο με τα σκαρδία. Πάτερ, η αγάπη. Ημών, η οικογένεια ολόκληρο. Ο ουρανής, ό,τι απάνω για τα υψηλά και τα μεγάλα πλαστήκαμε. Τολμάμε λοιπόν εμείς εδώ πέρα και ονομάζουμε τον Θεό πατέρα. Αλλά αφού τολμάμε και λέμε τον Θεό πατέρα, πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας τουλάχιστον μια σταλαγματιά από τα σαρετά και καλοσύνα που έχει ο ουράνιος πατήρ. Προπαντός πρέπει να έχουμε την αγάπη. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ερμηνεύει το πατέρ ημών. Και τι λέγει? Τολμάς και λέγεις τον Θεό πατέρα? Πώς βάνεις στο στόμα σου την λέξη αυτή και κηρύττεις την αγάπη, την παγκόσμια αγάπη και δεικνύεις ολόκληρων ουρανών? Πώς τολμάς το σκουλί και να ονομάσεις τον Θεό πατέρα? Τολμάς τον Θεό να ονομάζεις πατέρα? Εάν θες να ονομάζεις πραγματικός πατέρα, πρέπει να του μοιάσεις. Όπως τα παιδιά μοιάζουν σωματικώς με τον πατέρα και τα γνήσια παιδιά φέρνουν επάνω στο πρόσωπο τη σφραγίδα της μάνας και του πατέρα που τα γέννησε, έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να φέρουν επάνω τη σφραγίδα του ουρανίου πατρός. Πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα των αρετών του πατρός. Λέγει ο Χρυσόστομος, τι να σου ονομάσω, χριστιανό? Δεν σου ονομάζω. Τι να σου ονομάσω, άνθρωπο? Να σου ονομάσω. Ούτε θηρίο δεν σου ονομάζω. Γιατί δεν σου ονομάζω θηρίο? Σε βλέπω, λέει, να κάνεις πράγματα τα οποία όχι χριστιανοί. Σε βλέπω να κάνεις πράγματα τα οποία όχι άνθρωποι. Σε βλέπω να κάνεις πράγματα τα οποία ούτε τα θηρία ζουν μια φυσική ζωή. Σε βλέπω να κλωτσάς σαν το όνο. Βλέπω να πεισμώνεις σαν το μουλάρι. Σε βλέπω να δαγκάνεις σαν το άγριο θηρίο. Σε βλέπω να είσαι πονηρός σαν την αλόπεκα. Σε βλέπω να είσαι άρπαγα σαν το λύκο. Σε βλέπω να είσαι επιθετικός σαν το γεράκι. Σε βλέπω να ρουφάς το αίμα σαν την τίγρη. Σε βλέπω άγριον και απέσιον.
σε βλέπω να κρατάς μέσα την εκδίκηση. Να είσαι εκδικητικός, όπως η καμήρα. Λοιπόν, είσαι θηρίο και χειρότερο από τα θηρία. Διότι τα θηρία έχουν μόνο ένα άτομο. Ενώ συλλήβδην, όλα τα ελαττώματα τα πήρε ο άνθρωπος. Και θηρίου λοιπόν, αγριότερος είσαι, και δεν αρμόζει σε σένα να λέγεσαι άνθρωπος και να καλείς τον ουράνιον τον Θεόν Πατέρα. Σε σένα λέει αρμόζει να λεχθεί εκείνο άνθρωπος ον εντιμιών, ουσινίκε, παρά συνευλή τη κτίνεση και ομοιώθεια αυτής. Το συμπέρασμα είναι, λες τον Άγιο Αντώνιο Πατέρα, λες τον Άγιο Παντελήμωνα Πατέρα, λες την Παναγία Μάνα μας, λες πολύ καλά. Αλλά αυτά να μην είναι κάλπικα νομίσματα, να είναι γνήσια νομίσματα, να έχουν αντίκρισμα αρετής και αγιώτος, τότε είναι να μην καταδείς τη θρησκεία μας όλος τύπος. Γιατί φτάνει και μια λέξη του Ευαγγελίου, φτάνει ένα ρήμα του Ευαγγελίου να σώσει τον άνθρωπο. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι η ουσία της θρησκείας μας δεν είναι απλώς να λέμε και εμείς σαν τον κολασμένο αυτόν. Πάτερ Αβραάμ, Πάτερ Αβραάμ, Άγιε Νικόλαε, Άγιε Σπρίδωνα. Να ανάβουμε λαμπάδες, να ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία. Ακούστε, χριστιανοί μου, κοντό ψαλμό, αλληλούια. Χίλια πάτερ να λες, χίλια πάτερ ημών να λες, χίλια πιστεύω να λες, χίλια λειτουργίες να κάνεις. Δεν σε σώζουν αυτά. Δεν σε σώζουν όπως δεν σώσανε και τον κολασμένο αυτό, λέει Πάτερ Αβραάμ. Όχι, δεν σε σώζουν. Θα σε σώσουν εάν έχεις μέσα την αγάπη του Θεού. Θα σε σώσουν εάν έχεις αγάπη προς τον πλησίον. Θα σε σώσουν εάν ζεις όπως θέλει ο Χριστός. Αν δεν ζεις όπως θέλει ο Χριστός, όλοι οι Άγιοι, ναι, όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Νικόλαος, και ο Άγιος Παντελήμωνος, και ο Άγιος Σπυρίδωνας, και ο Άγιος Αντώνιος, όλοι οι Άγγελοι και Αρχάγγελοι να παρακαλούνε, όχι, όχι. Θα φωνάζεις βοήθεια και καμιά βοήθεια. Ούτε Άγγελοι, ούτε άνθρωποι, ούτε κανείς, και αυτή η γη ακόμα, αυτή η γη που πατούμε, μας έχει στηκαθεί. Και αυτή η γη που πατούμε, μόνο το έλεος και η μακροθυμία του Θεού μας κρατάει. Είμαστε τόσο ελεηνοί, τόσο τρισάθλοι, πώς τολμάς εσύ. Και έρχεσαι εδώ στην εκκλησία και ονομάζεσαι τον Θεόν Πατέρα. Την ώρα κανένας από εσάς τίμιος άνθρωπος δεν ευρύζει τον πατέρα του. Και αν ακούς κανέναν άλλον ευρύζει τον πατέρα του, βάζεις πιστόλι και τον σκοτώνεις. Και όμως δεχόμαστε εμείς τα ανάξια παιδιά, τα σκουλίκια της γης. Και τη μάνα μας δεν θέλουμε να την πούνε κακιά λέξη. Όχι. Και την αδελφή μας δεν θέλουμε να πούνε κακιά λέξη. Και όμως μέρα νύχτα σαν τα φίδια, σαν τα άγρια θηρία, υβρίζουμε την Παναγία, τη μάνα του, τη μάνα την Χριστά, τη μάνα μας. Και το Θεό πατέρα μας τον υβρίζουμε κάθε μέρα στον βλασφημούμε. Λοιπόν, τι παιδιά του Θεού είμαστε εμείς, τι φωνάζουμε την Παναγία μάνα μας, τι φωνάζουμε τους Αγίους Πατέρας μας, όλοι οι Άγιοι, να ξέρετε, όλοι οι Άγιοι. Θα έρθει η ώρα, έρχεται η ώρα, θα έρθει η ώρα. Έχει πλέον το κακό φτάσει στο κατά. Δεν μας σώζουν τίποτα, ούτε Ηνωμένα Έθνη, ούτε αφοπλισμοί, ούτε τίποτα. Ήρθε η ώρα, ορίμασε το απόστημα πλέον της ανθρωπότητας, νηστέρι μόνο, φωτιά και σίδερος και καταστροφή. Αυτή η γη που πατούμε, την έρχεσαι ο Θεός, ανυπομονή, διαταγή να πάρει. Περιμένει μια διαταγή να ανοίξει και εκεί που βλέπει Αθήνα ολόκληρο να κάνει ένα χάσμα μέγα τεράστιο και να μην είναι απάνω ούτε Ακρόπολης ούτε τίποτα. Και μέσα στα βάθη της γης να καταποντιστεί μια ανθρωπότητα. Μια ανθρωπότης Συριώδης, μια ανθρωπότης Ζούγκλα, μια ανθρωπότης Άθιμος και Δεδραγμένη, μια ανθρωπότης η οποία δεν αξίζει να ονομάσει ανθρωπότης. Διότι έφυγε μακράν ο Θεός, ο δε Κύριος Ιησού Χριστός, διαπρεσβειών Θεοτόκου, σε λύση πάντα σε εμάς. Αμήν. Την επομένη Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 1966, ο πατήρ Αυγουστίνος έρχεται σε ναό της Αγίας Βαρβάρας κάποιας ενορίας των Αθηνών, να ήταν στο Εγάλαιο ή στα Πατήσια ή στη Δάφνη. Παρόλες τις προσπάθειες δεν στάθηκε δυνατό να προσδιοριστεί. Άγνωστος επίσης μας είναι ο τότε προϊστάμενος του ναού πατήρ Νικόλαος που κήρυτε εκεί ευγλώτος. Προπενταετίας πάντως, στις 12 Απριλίου 1961 είχε προηγηθεί το διαστημικό εγχείρημα του Γιούρι Γκαγκάριν, μετά από το οποίο ο Ρώσος κοσμοναύτης είχε πει τον ιταμό λόγο ότι εκεί που πέταξε πουθενά δεν είδε φτερά αγγέλου. Έτσι τώρα, προπαραμονή της εορτής των ταξιερχών, ο Κήρυκας βρίσκει ευκαιρία να ταπεινώσει την έπαρση της αθεΐας. Το υποκοριστικό πυρέτιον που λέει σημαίνει μικρός πυρετός, ενώ το ξενικό μινούτο σημαίνει λεπτό της ώρας. Εδώ εις τον ναό της Αγίας Βαρβάρας ακούεται τακτικός και ευρώτος ο λόγος του Θεού. Κηρύττει
ο αγαπητός προϊστάμενος του ναού πατήρ Νικόλαος. Συνεπώς εδώ η ενορία δεν έχει ανάγκη από ομιλίας. Σήμερα που ευρίσκομαι όλος εκτάκτος εδώ στο ναό σας, θα μου επιτρέψετε να σας είπω ολίγας τοχάς λέξεις. Θα σας παρακαλέσω δε να κάνετε υπομονή. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, μερικές λέξεις που έχουν καταντήσει στην εποχή μας, όπως όλα στην εποχή μας γίνηκανε μόδα. Και οι άνθρωποι πάνε σύμφωνα με τη μόδα. Και κανείς δεν πάει έξω από τη μόδα, γιατί θεωρείται ένας ασυγχρόνιστος άνθρωπος. Όπως λοιπόν όλα έχουν γίνει μόδα, έτσι και η γλώσσα μας έγινε μοντέρνα. Και υπάρχουν μερικές λέξεις που είναι της μόδας. Δηλαδή λέξεις που συχνά πυκνά αναφέρονται στις γλώσσες των ανθρώπων. Λέξεις που εξασκούν κάποια μαγεία επάνω στα πνεύματα των ανθρώπων. Μία λοιπόν από τα λέξεις αυτάς, οι οποίοι εξασκούν μία απερίγραπτον μαγεία στον σύγχρονο κόσμο, μία από τα λέξεις αυτάς λέγω είναι και οι λέξεις επιστήμη. Επιστήμη σου λέγει και ο μικρός και ο μεγάλος και ο αγράμματος και ο επιστήμων. Επιστήμη. Όλοι τους έχουν στα χείλη τους τη λέξη επιστήμη. Εάν ο χάρη τους πεις ότι αύριο την Τρίτη, μεθαύριο την Τρίτη εορτάζει η Εκκλησία μας την εορτή των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων του Γαβριήλ και Μικαήλ, εάν τους πεις ότι εκτός από τον άνθρωπο υπάρχει και ναόν ανώτερο από τον άνθρωπο που ονομάζεται Άγγελος και Αρχάγγελος, εάν τους ομιλείς για αγγελικό κόσμο, αυτοί αμέσως θα σου απαντήσουν ότι η επιστήμη σήμερα πέταξε επάνω στα άστρα και πουθενά δεν βρήκε φτερά Αγγέλου και Αρχαγγέλου. Εάν τους ομιλήσεις για τα θαύματα που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τα θαύματα που έκαναν οι Άγιοι, για τα θαύματα που έκανε η Αγία ημών Εκκλησία, θα σου πούνε ότι η επιστήμη σήμερα δεν παραδέχεται θαύματα. Εάν τους ομιλήσεις για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα σου απαντήσουν και αυτοί με κάποιο σκεπτισμό ότι ναι μεν ο Χριστός ήταν άνθρωπος, αλλά η επιστήμη δεν παραδέχεται ότι το Θεός. Εάν τους ομιλείς για το Θεό τα ίδια, για ενδήποτε ζήτημα της θρησίας, αν τους ομιλήσεις, αμέσως προβάλλουν τη λέξη επιστήμη. Και όπως τα μικρά παιδιά πιπιλίζουν στο στόμα τους, όπως τα μικρά παιδιά έχουν στο στόμα τους την καραμέλα και την πιπιλίζουν, έτσι και σήμερα οι άνθρωποι πιπιλίζουν τη λέξη επιστήμη. Μα είναι λοιπόν η επιστήμη παντοδύναμος, μα είναι λοιπόν η επιστήμη Θεός παντοδύναμος που κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να θέλουμε σήμερα να υποτιμήσουμε την αξία της επιστήμης, η οποία παρουσιάζει καταπληκτικά επιτεύγματα στην σφαίρα των διαφόρων επιστημών. Χωρίς να θέλουμε να μιλήσουμε περί της προελεύσεως επιστήμης, η οποία και αυτή πηγήν έχει των Θεών, θέλω σήμερα να τονίσω ένα πράγμα, ότι η επιστήμη δεν είναι όπως φαντάζονται παντοδύναμος. Η επιστήμη έχει κάποια δύναμη, αλλά η δύναμή της είναι περιορισμένη. Έρχονται περιστάσεις που αποδεικνύεται ότι η επιστήμη είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Θα σας αναφέρω με 2-3 περιστατικά εις τα οποία φαίνεται ότι η επιστήμη είναι πολύ αδύνατος. Και ας λέγουν και ας εγκομιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Να, είναι ένας άνθρωπος, πέφτει στο κρεβάτι. Τι έχει? Ένας πόνος. Έτσι αρχίζουν όλες οι ασθένειες. Μια μικρά διαθεσία, ένα πυρέτιο. Οι άνθρωποι του σπιτιού τον παρηγορούν, δεν έχεις τίποτα. Μα το πυρέτιον επιμένει. Ο πόνος είναι ενοχλητικός. Το κεφάλι είναι ζαλισμένο. Η καρδιά χτυπάει άταχτα. Η σφιγμή δεν είναι κανονική. Καλούν τον γιατρό. Και αυτό σκοτάδι έχει. Α, πάρει μερικά ασπερίνες, χάπια κλπ. Αλλά ο πυρετός δεν φεύγει. Επιμένει. Κάνουμε αναλύσεις, ακτίνες, πάμε δεξιά-αριστερά. Επιτέλους παρουσιάζεται το άγριο θηρίον. Παρουσιάζεται ότι μέσα στον οργανισμό, κάπου εκεί στον οργανισμό, εφόλιασε η κατηραμένη ασθένεια. Τότε τι γίνεται, τι κάνουν? Α, μας έχεις ένα τσουβάλι λίρες. Ας φύγεις με το αεροπλάνο από την Αθήνα και ας πας στο Λονδίνο και ας πας στη Μόσχα και ας πας στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κόσμου. Το τέλος είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε επιστήμη. Υψώνει τα χέρια της και λέει τίποτα δεν μπορεί να κάνω. Απολύτως τίποτα. Να λοιπόν ότι η επιστήμη στα ζητήματα αυτά των ορισμένων ασθενειών μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε και αύριο ότι παρουσιάζεται τόσο αδύνατος. Και να τώρα ο άνθρωπος είναι νεκρός. Νεκρός ο άνθρωπος που αγαπούσες, ο άνθρωπος που ελάτρευες, ο άνθρωπος που τον θεωρούσες ότι αποτελεί τον άξονα της ζωής σου. Είναι τώρα νεκρός. Η καρδιά δεν χτυπάει, τα αυτιά δεν ακούνε, τα μάτια δεν βλέπουνε, τα πόδια πλέον μαρμαρωμένο το κορμί. Και γύρω γύρω είναι όλοι οι συγγενείς και κλαίνε. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, την ώρα εκείνη που η μάνα κλαίει το παιδί της, ο άντρας κλαίει τη γυναίκα του, η γυναίκα κλαίει τον άντρα της και οι συγγενείς το φίλο, δεν μου λες την ώρα εκείνη η επιστήμη τι μπορεί να προσφέρει την ώρα εκείνη? Τι λόγια μπορεί να προσφέρει εκείνη? Τι μπορεί να κάνει την ώρα εκείνη η επιστήμη?
Η επιστήμη υψώνει τα χέρια μπροστά στο πόνο. Η επιστήμη υψώνει τα χέρια εμπρός στο θάνατο, εμπρός στο χάρο η επιστήμη. Λοιπόν, τι θέλουμε να είπουμε, ότι παραπάνω και από τη γνώση, παραπάνω από την επιστήμη, υπάρχει κάποια άλλη δύναμη. Κάποια άλλη δύναμη που είναι ανώτερη από την επιστήμη. Ποια είναι αυτή η άλλη δύναμη? Υπάρχει μια άλλη δύναμη που μας φωνίζει τα δάκρυα. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που παρηγοριάει την καρδιά μας. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που θερμαίνει την ψυχή μας. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που μας ηλεκτρίζει και μας γαλβανίζει για τα μεγάλα και υψηλά. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που νικάει την ασθένεια, νικάει και τον θάνατο. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Μία λέξη είναι αυτή που δεν είναι τη μόδα, αλλά είναι δύναμη λέξη παντοδύναμο. Είναι λέξη πίστη. Πίστης είναι ανώτερη από την επιστήμη. Πίστης, και ποιες αποδείξεις έχετε? Έχετε αποδείξεις. Αυτιά είχες? Είχες αυτιά? Να, αποδείξεις μέσα στο Ευαγγέλιο το σημερινό. Αυτό ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, ότι η πίστης είναι ανώτερη από την επιστήμη. Δεν βλέπετε τι λέγει? Μια γυναίκα λέει είχε στραγγίσει. Στράγγισε. Είναι κάτι ασθένειες μέσα στον ψυχικό οργανισμό των ανθρώπων, γιατί ο οργανισμός της γυναίκας είναι σαν το λουλούδι. Δεν είναι σκυρός όπως είναι ο οργανισμός του ανδρός. Έχει κάτι ασθένειες μέσα στον οργανισμό της γυναίκας που την βλέπεις την πιο ωραίατερη γυναίκα που είναι σαν το κρίνο. Σαν το κρίνο την βλέπεις την γυναίκα αυτή και στραγγίζει και δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί. Έχει λέει αιμορραγία κατάσχετο. 12 χρόνια. Φάρμακα όσα θέλεις. Ήταν φαίνεται πλούσια. Γιατρούς παντού δεν πήγε. Ξόδεψε όλο το βιό της. Όλα τα λεπτά της τα ξόδεψε. Μα η ασθένεια δεν προχωρούσε. Μα κάποτε περνούσε από το δρόμο, περνούσε από την πόλη κάποιος. Περνούσε ο Χριστός. Μέσα της εσχηματίστηκε ακράνοντος πεποίθησης ότι μπορεί να την κάνει καλά. Αλλά πού να πλησιάσει? Πατής με, πατός με. Δεν μπορούσες να ρίξεις βελόναν, δεν μπορούσε να πέσει χάμω. Μα αυτή κατόρθωσε να πλησιάσει το Χριστό και να αγγίξει το ρούχο του. Και μόλις άνοιξε το ρούχο του, τι λέει το Ευαγγέλιο? Ούτε δεν κατόρθωσε 12 χρόνια τα φάρμακα και οι γιατροί σε ένα μινούτο, σε ένα δευτερόλεπτο. Σε ένα δεύτερο. Ω Χριστέ, ού η δύναμή σου η απέραντος και η μεγάλη. Σε ένα μινούτο, σε ένα δεύτερο. Παραχρήμα, αυτό θα πει. Παραχρήμα στα αρχεία, σήμερα αν το μεταφράσουμε, το κάναμε λιανά στη δική μας γλώσσα, θα πει αμέσως, στο μινούτο, στο δευτερόλεπτο. Μόλις άγγιξε το χέρι της, λες και πήρε ρεύμα. Όπως γυρίζεις το διακόπτη και παίρνεις ρεύμα και ανάβεις το πολυέλαιο, έτσι αμέσως μέσα στο κορμί της, αμέσως σταμάτησε, λέει η ρίζης. Η αιμορραγία σταμάτησε ύστερα από 12 χρόνια. Η πίστης νικά την ασθένεια. Και τι ασθένεια? Χρονίαν και ανίατον. Και ακόμα η πίστη προχωράει περισσότερο και νικάει το χάρο. Το λέει πάλι το Ευαγγέλιο, το λέει αυτό μέσα. Ότι ενώ λέγει ο Χριστός ευάδιζε το δρόμο, εκεί πλησίασε ένας άρχοντας και έπεσε στα πόδια του και του λέγει: «Το μονάκριβο κορίτσι μου είναι άρρωστο βαριά. Από ώρα σε ώρα πεθαίνει. Μη φοβάσαι», του λέει, «μη φοβάσαι». Ενώ προχωρούσαν στο δρόμο, ήρθε το κακό μαντάτο. Ήρθε ο αγγελιοφόρος που είπε ότι πέθανε. Μην τον ενοχλείς πια το δάσκαλο. Μη φοβάσαι, λέει, μόνο πίστευε. Και προχωρούν και φτάνουν στο σπίτι και μπαίνει μέσα ο Χριστός και τους λέει σε όλους αυτούς που κλέβανε: «Σπογγίζε τα δάκρυά σας». Και προχωράει μέσα ο Χριστός και μόλις άγγιξε το Άγιον του χέρι, το παντοδύναμο του χέρι, το χέρι αυτό που θα καρφώνατο επάνω στο σταυρό για να ρίξει, για να στάξει από εκεί το αίμα του το Πανάγιον, το αίμα του που είναι μέσα στο Άγιο Δισκοπότρο, μόλις άγγιξε το χέρι του επάνω στο κορμί, στο μαρμαρωμένο κορμί, να το πάλι, παραχρήμα. Σένα, παραχρήμα. Δύο φορές είναι η λέξη παραχρήμα στο Ευαγγέλιο σήμερα. Παραχρήμα έστει η αιμορραγία της νεανός. Και παραχρήμα λέει ανέστη. Λες και πέρασε απάνω του ηλεκτρικό ρεύμα και τεινάχθηκε όπως τεινάζεται η ακρίδα στο χωράφι, έτσι τεινάχθηκε το κορμί της απάνω. Και είδαν όλοι και κατεπλάγησαν για τα θαύματα του Χριστού. Τι θα αποδεικνύει λοιπόν σήμερα η παραβολή, για να μην σας λέγω πολλά λόγια, σας ζαρίζω, ότι η πίστη νικάει την ασθένεια. Η πίστη νικάει τον θάνατο. Η πίστη νικάει τον Άδη. Η πίστη. Ναι, μα θα μου πει κάποιος σήμερα εδώ, εδώ μέσα κάποιος: Αν παπούλι, τον καιρό εκείνο γινόταν αυτά. Σήμερα στην εποχή των πυράβλων, στην εποχή των αστροναυτών, σήμερα το καιρό εκείνο. Τι είπες, δεν επάλιος ο Χριστός. Δεν επάλιος ο Χριστός. Όχι, θα περάσουν χιλιάδες των χιλιάδων. Όπως ο ήλιος δεν παλιώνει και όπως ο ήλιος προ 100 χρόνια ήταν ο ίδιος και το θερμόμετρο ήταν το ίδιο και χειμώνας και καλοκαίρι και φθινόπωρο, όπως προ 1000 χρόνια ή μάλλον
ή μάλλον να πούμε την αλήθεια, κάτι χάνει ο ήλιος. Ας φαίνεται αιώνιος ο ήλιος, κάτι χάνει. Σιγά 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 και θα έρθει η ώρα που θα σβήσει όπως σβήνει το καντήλι. Μα ο ήλιος θα σβήσει, τα άστρα θα σβήσουν, άνω κάτω θα γίνει ο κόσμος. Ουρανός και γη παραλέψονται. Ένας θα μείνει αιώνιος και ακατάλυτος και άφθαρος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέλεση μύτε και περιψού της πάντας τους αιώνας. Λοιπόν δεν πάλιος ο Χριστός. Πέφτουν βασίλεια, διαγράφονται χάρτε, τα πάντα νο κάτω, μα ο Χριστός είναι ο ίδιος. Χθες και σήμερα είναι ο αυτός. Και όπως την εποχή του Αιήρου, όπως την εποχή του Ευαγγελίου έκανε θαύματα, και σήμερα μπορεί να κάνει θαύματα ο Χριστός. Μα γιατί δεν κάνει? Εμένα ρωτάτε. Ρωτήστε την καρδούλα σας. Εμένα ρωτάτε γιατί δεν κάνει θαύματα. Ερωτήστε την καρδούλα σας. Τι ζητάει ο Χριστός? Ο Χριστός ζητάει από μας ως προϋπόθεση των θαυμάτων. Για να κάνει θαύματα ο Χριστός, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και ακόμη μεγαλύτερα θαύματα αυτά, για να κάνει τα θαύματα του ο Χριστός, ζητεί από μας, τι ζητάει? Ζητάει μόνο να προχωρήσουμε λίγο και το χεράκι μας να ανοίξει μέσα στο δωμάτιο. Είναι σκοτάδι το δωμάτιο. Σκοτάδι. Τι χρειάζεται από σένα? Τι χρειάζεται? Μόνο να σηκωθείς, να πλησιάσεις το διακόπτη και να ανάψεις το φως. Τόσο χρειάζεται και από εμάς. Τι χρειάζεται από εμάς? Χρειάζεται διακόπτης. Ποιος είναι ο διακόπτης που θα φέρει το ρεύμα και θα φωτίσει τη ζωή μας? Το διακόπτης αυτός είναι η πίστη. Να πιστέψουμε στο Χριστό. Να έχουμε πίστη. Ποια πίστη? Όχι σαν αυτή την πίστη που ερχόμαστε εδώ μέσα. Πίστη είναι αυτή που έχουμε εμείς εδώ μέσα. Πίστη είναι που να κατέβαινε ο Χριστός, είναι ο Άγιος Άγιος, αν κατέβαινε αν την Τρίτη που γιορτάζομαι και στεκότανε στην πόρτα με το σπαθί του ο Γαβρίλ και ο Μιχαήλ να στεκότανε στην πόρτα, δεν θα τολμούσαν να πατήσει μέσα ούτε άνθρωπος, θα άδειαζε η Εκκλησία. Λοιπόν, όχι τέτοια πίστη που έχουμε, δώστε μου, δώστε μου, δώστε μου, τι να μου δώσετε, δώστε μου, πίστη, πίστη, σαν την πίστη που είχε ο Ιάιρος όταν έπεσε στα πόδια του Χριστού και λέει «Ελέησό με, σώσε με». Δώστε μου πίστη, σαν την πίστη που είχε αιμορροούσα γυναίκα που παρακαλούσε πόνο για να αγγίξω το ρούχο του και φτάνει. Δώστε μου πίστη, σαν την πίστη που είχε Αγία Βαρβάρα. Να σηκώσει βουνά, να ανοίξει πύλια στον κόσμο, να κατεβάσει άστρα από τη γη, να στήσει τον κόσμο ολόκληρο. Δώστε μου πίστη, σαν την πίστη των πατέρων μας, που ήμασταν μια φούχτα μικρό βασίλειο και φτάσαμε μέχρι την πόλη και μέχρι τη Σόφια. Δώστε μου πίστη, όχι γράμματα. Δώστε μου πίστη, όσο ζυγίζει. Δώστε μου ένα δράμι, δώστε μου, ζητώ από εσάς, από την γενναία αυτήν, των μορφωμένων των επιστημόνων, από την γενναία αυτήν, δώστε μου παρακαλώ, ένα γραμμάριο, ένα γράμμι πίστη, να σας δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Όσο αξίζει ένα γραμμάριο πίστεως, ένα γράμμι πίστη, δεν αξίζουν όλα τα πανεπιστήμια και τα λύκια στον κόσμο. Πίστη χρειάζεται, πίστη ο άντρας, πίστη η γυναίκα, πίστη τα παιδιά, πίστη η μικρή, πίστη η μεγάλη. Πίστη, το έθνο είναι έθνο τη πίστη. Πίστη χρειάζεται, πίστη ακράδαντος των Χριστών. Προτιμότερο, η πίστη είναι παραπάνω απ' όλα. Και από τα λεφτά, και από τα παιδιά, και από τη γυναίκα, και από την πατρίδα, και από άλλα είναι η πίστη. Υπερπίστεως. Αλλά εμείς που καταντήσαμε, υπερπίστεως αγωνίστηκαν οι πατέρες ημών. Εμείς σήμερα κατά της πίστεως βάλαμε όλοι. Η πίστη λοιπόν είναι κορυφαία. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος, προτιμότερο να σβήσουν τα άστρα, προτιμότερο να είσαι τυφλός παρά να έχεις πίστη. Την πίστη των πατέρων μας, της οποίας ήθελε ο Κύριος να αξιώσει όλους εμάς να αποκτήσουμε το βάθος και την άκρηση αυτής. Αμήν.